Την κοινή νοναστάση πρώτου σου πάθου πιστούμενο εκ νεκρών ή γύρω στον λαζαρόν Χριστέ ο Θεό, όθεν και ημίς, ως Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερον η χάρη του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Μαζευτήκαμε και πάλι με τη χάρη του Θεού εδώ στην γνώριμη συχνότητα στο κανάλι μας για να συζητήσουμε μέσα από την Αγία Γραφή και από τα γραπτά των Αγίων Πατέρων για τις εορτές της μεγάλη Εβδομάδος και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ένα μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στις τελευταίες ημέρες της επίγειας δράσης του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα θα αρχίσουμε με την εορτή της Αιγέρσεως του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου του Τετραημέρου θα μιλήσουμε για το εξαίσιο αυτό θαύμα, το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ο Χριστός μας, όπου ανέστησε νεκρό τετραήμερο και η Ανάσταση του Λαζάρου προεικονίζει και την δική μας Ανάσταση εν τη εσχάτη ημέρα και έπειτα θα δούμε την μετέπειτα πορεία της ζωής του Αγίου Λαζάρου. Ο Λάζαρος ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή από την τάξη των Φαρισαίων και ήταν ιός του Σίμωνα και καταγόταν από το μικρό χωριό Βιθανία. Συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος αφιέρωσε την επίγεια ζωή του στην σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Πολύ συχνά ο Χριστός μας ερχόταν στο σπίτι του Σίμωνα και συνομιλούσε μαζί του, επειδή και εκείνος πίστευε βαθιά στην Ανάσταση των Ανθρώπων εκ νεκρών. Με αυτήν την αφορμή γνώρισε και ο Λάζαρος το Χριστό και δέχθηκε με χαρά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο ο Λάζαρος, αλλά και οι δύο αδελφές του, Μάρθα και Μαρία, δέχθηκαν το κήρυγμα του Χριστού και συνδέθηκαν με στενή φιλία μαζί του. Μία από τις συχνές επισκέψεις του Χριστού μας στο σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου αναφέρεται και στο καταλουκάν Ευαγγέλιο στην περικοπή που διαβάζεται στην Μεγάλη Παράκληση όπου η Μάρθα διακονούσε στο τραπέζι η δε Μαρία εκάθιτο παρά τους πόδας του Ιησού και ήκουε τον λόγον αυτού καθόταν δηλαδή η Μαρία η αδελφή της Μάρθας κοντά στα πόδια του Χριστού και άκουγε με μεγάλη προθυμία τα θεϊκά λόγια που έβγαιναν από το στόμα του. Και η Μάρθα υπηρετούσε το τραπέζι, να φέρει τα εδέσματα, να φέρει τα φαγητά και όλα τα συναφή. Και ο Χριστός μας της είπε «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τη ρβάζει περί πολλά». Μεριμνάς δηλαδή για μάταια πράγματα, όπως είναι το φαγητό και τι θα φάμε, τι θα πιούμε, αυτά είναι δευτερεύοντα. Η Μαρία Απεναντίας διάλεξε το καλύτερο φαγητό, την καλύτερη μερίδα, να ακούσει δηλαδή το κήρυγμα του Ιερού Ευαγγελίου. Προφανώς και ο Χριστός μας θα επισκέφθηκε κι άλλες φορές το ευλογημένο αυτό σπίτι, αλλά η Αγία Γραφή δεν το αναφέρει. Πλησίαζε λοιπόν το σωτήριο πάθος του Χριστού μας και έπρεπε να επιβεβαιωθεί ακριβέστερα το μυστήριο της Αναστάσεως ο Ιησούς τότε βρισκόταν στην πέραν του Ιορδάνου χώραν, αφού πρώτα είχε αναστήσει εκ νεκρών την κόρη του Ιαΐρου και τον γιο της Χήρας της Ναΐν. Τότε ο φίλος του ο Λάζαρος ασθένησε βαριά και απέθανε. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την πέραν του Ιορδάνου χώραν για τα Ιεροσόλυμα. Ιδού αναβαίνομεν η Ιεροσόλυμα», όπως έλεγε και στου μαθητές του. Και τότε έφτασε ένα απεσταλμένος από την βιθανία της Ιουδαίας, ο οποίος τον πληροφόρησε ότι ο Λάζαρος, ο αδερφός της Μάρθας και της Μαρίας, ήταν σοβαρά ασθενής και κινδύνευε να πεθάνει. Η ειδοποίηση αυτή είχε την έννοια «προσκλήσεως του Ιησού» για να θεραπεύσει από την ασθένεια τον αγαπημένο φίλο του. Ο Ιησούς άκουσε αυτήν την είδηση και είπε προς τους μαθητάς του, «Αυτή η ασθένεια ούτε έστει προς θάνατον, αλλά υπέρ δόξης του Θεού». Αυτή η ασθένεια, τους λέει, δεν είναι για θάνατο, αλλά είναι για να δοξαστεί ο Θεός. Και χρονοτρίβησαν ακόμη δύο ημέρες εκεί, και κατόπιν ανεχώρησε ο Ιησούς μετά των μαθητών του και πλήθους λαού για την βιθανία και είπε προς αυτούς «Ο φίλος μας ο Λάζαρος κοιμήθηκε, αλλά πηγαίνω να τον ξυπνήσω». Οι μαθητές τότε νόμισαν ότι περί του σωματικού ύπνου ομιλεί ο διδάσκαλος και είπαν «Κύριε, αν κοιμήθηκε ο Λάζαρος θα ξυπνήσει». Τότε του είπε φανερά ο Ιησούς ότι ο Λάζαρος απέθανε και ότι πρέπει να μεταβούν προς Αυτόν. Γι' αυτό ο Χριστός μας αγαπητοί αδελφοί όταν άκουσε ότι ο Λάζαρος είναι άρρωστος, γι' αυτό κάθισε δύο ημέρες παραπάνω, διότι ως Θεός γνώριζε ότι πρόκειται να πεθάνει ο Λάζαρος. Διότι δεν θα ήταν τόσο τρανταχτό θαύμα αν πήγαινε και θεράπευε τον ασθενή, όσο τώρα που πήγε και ανέστησε νεκρό τετραήμερο. Αφήνοντας τότε τον Ιορδάνη, ο Ιησούς ήλθε στην Βιθανία, η οποία απέχει από την Ιερουσαλήμ περίπου 15 στάδια, δηλαδή 2,5 χιλιόμετρα. Όταν περί την Εσπέραν έφτασαν έξω από την Βιθανία και αυτό έγινε γνωστό, η αδελφή του Λαζάρου η Μάρθα έσπευσε να τον προϋπαντήσει. Η άλλη αδελφή η Μαρία έμεινε στο σπίτι με τους πολλούς συγγενείς και φίλους, οι οποίοι είχαν έλθει να τις παρηγορήσουν για τον θάνατο του αδελφού τους, τον οποίον είχαν ήδη θάψει πρώτε ημερών. Η Μάρθα έφτασε πλησίον του Ιησού, τον προσκύνησε και του είπε «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε». Και τώρα όμως γνωρίζω ότι ο Θεός θα σου δώσει ό,τι ζητήσεις από Αυτόν, γιατί έχεις αυτή τη δύναμη. Ο Ιησούς λέγει προς την Μάρθα, «Αναστήσετε ο αδελφός σου». Η Μάρθα νόμισε ότι ο Χριστός εννοούσε την γενική ανάσταση των νεκρών και έτσι του είπε, «Ναι, Κύριε, γνωρίζω ότι ο αδελφός μου θα αναστηθεί κατά την ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών». Τότε ο Ιησούς της απάντησε «Εγώ είμαι η ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ θα ζήσει εις τον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό» «Ναι Κύριε» απάντησε η Μάρθα «Ήδη έχω πιστεύσει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Επειδή δε ο Ιησούς ηρώδησε την Μάρθα και περί της αδελφής της, αυτή έτρεξε εις την οικία και την ειδοποίησε. Και έτσι οι δύο αδελφές βγήκαν από το σπίτι για να συναντήσουν τον Ιησού και τις ακολούθησε πλήθος Ιουδαίων, οι οποίοι βρίσκονταν στην οικία, νομίζοντας ότι θα μεταβούν στο μνημείο για να κλάψουν. Η Μαρία μόλις έφτασε στο μέρος όπου ήταν ο Ιησούς, έπεσε στα πόδια του λέγουσα «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα απέθνησκεν ο αδελφός μας». Ο Ιησούς ως άνθρωπος τόσο πολύ συγκινήθηκε από τους τρίνους των δύο αδελφών και των Ιουδαίων που τις συνόδευαν ώστε δάκρυσε. Οι παριστάμενοι όταν το είδαν αυτό είπαν «πόσο πολύ τον αγαπούσε». Άλλοι πάλι έλεγαν ηρωνικά «αυτός ο οποίος άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού δεν μπορούσε να κάνει κάτι ώστε να μην πεθάνει ο Λάζαρος». Ο Ιησούς εντωμεταξύ και πάλι ως άνθρωπος συγκινημένος και με ζωηρή εξωτερική ταραχή τους ρώτησε «Πού τον έχετε θάψει» και η Μαρία είπε «Κύριε έρχου και είδε» και οδήγησε τον Ιησού στον τάφο του αδελφού της. Όταν έφτασαν στο σπήλαιο το οποίο εχρησιμοποιείται το ως τάφος διέταξε ο Ιησούς να αφαιρέσουν τον λίθο ο οποίος έκλειε την είσοδο του σπηλαίου. Η Μάρθα τότε είπε προς τον Ιησού, «Κύριε, είναι τώρα τέσσερις ημέρες που έχει ενταφιαστεί ο αδελφός μας και βεβαίως θα μυρίζει, γιατί θα έχει αρχίσει να αποσυντίθεται το σώμα του». Και ο Ιησούς απήντησε, «Δεν σου είπα ότι αν πιστεύεις θα δεις την δόξα του Θεού» Τότε αφού προσευχήθηκε ο Χριστός και έχισε δάκρυα πάνω από τον τάφο του νεκρού, εφώναξε με φωνή ζωηρή η οποία φανέρωνε ότι είχε εξουσία «Λάζαρε, δεύρω έξω». Και το δεσποτικό αυτό πρόσταγμα αντίχησε και τραντάχθηκαν τα θεμέλια του Άδου και αμέσως η ψυχή του Λαζάρου από τον Άδη επέστρεψε στο σώμα και σηκώθηκε ο Λάζαρος και βγήκε από τον τάφο, περιβεβλημένος στο σάβανο και εδεμένος με τις ταινίες της ταφής. Ο Ιησούς τότε διέταξε να λύσουν τις ταινίες, τα οθόνια αυτά τα σάβανα δηλαδή, και παρέδωσε τον Λάζαρο στις αδελφές του και τους είπε δώστε του κάτι να φάει, για να μην νομίσουν ότι είναι κάποιο φάντασμα, αλλά να βεβαιωθούν ότι είναι οντος ο Λάζαρος ο αδελφός τους. Όσοι είδαν το θαύμα αυτού του Χριστού πίστεψαν σε Αυτόν και διέδωσαν το γεγονός σε όλη την Ιουδαία. Όταν όμως το έμαθαν αυτό οι Φαρισαίοι και ο αρχιερέας του έτους εκείνου ο Καϊάφας, έκαναν συμβούλιο και απεφάσισαν οριστικώς να συλλάβουν τον Ιησού και να τον θανατώσουν και ξεσηκώθηκε τεράστιος φθόνος του εβραϊκού λαού, ο οποίος φούντωσε με πολύ μανία κατά του Ιησού. Και ο Χριστός μας ως Θεός πληροφορήθηκε τα άνομα σχέδιά τους και επειδή μεσολαβούσαν αρκετές ημέρες μέχρι το Πάσχα, για να μην τον συλλάβουν και τον θανατώσουν προτού έρθει η ώρα του, αποσύρθηκε στην μικρή κόμη που ονομαζόταν Εφρέμ, και εκεί κάθισε περίπου δύο με δυόμιση εβδομάδες πρώτων παθών. Οι αρχιερείς και τα μέλη του παρανόμου συνεδρίου των Ιουδαίων, εκτός από τον Ιησού σκέφτηκαν να θανατώσουν και τον Λάζαρο, γιατί πολλοί βλέποντάς τον ζωντανό πίστευαν στο Χριστό. Ο Λάζαρος όμως, επειδή κατάλαβε τις σκέψεις τους, διέφυγε στην νήσο Κύπρο και έμεινε εκεί. Αργότερα χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο, επίσκοπος Κιτίου της Κύπρου. Και αφού έζησε ειρηνικά και θεάρεστα για τριάντα χρόνια μετά από την έγερσή του, εκοιμήθη ξανά το έτος 63 μετά Χριστόν. Ενταφιάστηκε λοιπόν στην πόλη Κίτιο, σημερινή Λάρνακα, όπου εκεί σώζεται μέχρι σήμερα ο τάφος του ο οποίος φέρει την επιγραφή «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Μάλιστα δε τόσο εν ζωή όσο και μετά τον δεύτερο θάνατό του επετέλεσε πολλά θαύματα. Λέγεται ακόμη ότι μετά από την Ανάστασή του δεν έτρωγε τίποτε χωρίς να το συνοδεύσει με κάτι γλυκό και ότι η Πάναγνος Μητέρα του Χριστού κατασκεύασε με τα ίδια της τα χέρια το αρχιερατικό ομοφόριο και το πήγε στην Κύπρο και το έκανε δώρο στον Άγιο Λάζαρο. Το Τίμιο και Άγιο Λείψανό του, ο βασιλεύς Λέων υποκινούμενος από θείο όραμα, το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και το τοποθέτησε στο ναό του Αγίου Λαζάρου, τον οποίον ανοίγηρε ο ίδιος, μέσα σε πολυτελή λάρνακα. Η Ανάσταση του Λαζάρου ορίστηκε να εορτάζεται το Σάββατο πρώτων Βαΐων, στο τέλος δηλαδή της Τεσσαρακονθήμερης νηστείας. Με την νηστεία αυτή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθαριζόμαστε από τα πάθη μας, όσο μπορούμε κατά το ανθρώπινο, για να εορτάσουμε έτσι τα Άγια Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και επειδή ακριβώς οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες μας και κυρίως οι Άγιοι Απόστολοι θεώρησαν αυτό το θαύμα αρχή και αιτία της μανίας των Ιουδαίων εναντίον του Ιησού και τον λόγο αυτό τοποθέτησαν το Σάββατο αυτό πριν από τα πάθη του Χριστού αυτό το υπερφυσικό και παράδοξο θαύμα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο μόνος που το αναφέρει, ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές το παραλείπουν ή ίσως επειδή ο Λάζαρος ήταν ακόμη τότε ζωντανός και τον έβλεπαν οι άνθρωποι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος συνέγραψε το Ευαγγέλιο του αφενός για να μην ξεχαστεί το θαύμα της εγέρσεως του Λαζάρου και φυσικά για να γράψει και την άναρχη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από τον Πατέρα, όπως έγραψε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Αφού οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν έγραψαν τίποτε σχετικό με αυτήν. Γιατί πραγματικά αυτό κυρίως ήταν που έπρεπε να γίνει πιστευτό ότι δηλαδή ο Χριστός είναι Υιός του Θεού και Θεός και ότι αναστήθηκε και ότι θα υπάρξει Ανάσταση των νεκρών κατά την Δευτέρα Παρουσία. Ο δίκαιο Λάζαρο, αγαπητοί μου αδελφοί, μετά από την ανάστασή του δεν γέλασε καθόλου. Γεγονός το οποίο οφείλεται στα όσα είδε κατά την τετραήμερη παραμονή του στον κόσμο των νεκρών. Και λέει μια λαϊκή ρίση, «Για πες μας Λάζαρε τι είδες εκεί που πήγες» και απαντάει ο Λάζαρος, «Είδα πόνους, είδα φόβους, είδα βάσανα και τρόμους». Έτσι ήταν ο Άδης πρώτης Αναστάσεως του Χριστού. Μετά από την Ανάσταση όμως του Σωτήρα μας, ο Άδης νεκρώθηκε. Όπως λέει και η υμνολογία, «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος». Ανέστη Χριστός και ο Άδης καταβεύλητε, νικήθηκε ο Άδης. Ο Χριστός μας είναι ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε καταργή καταργήσας καταργήθηκε η εξουσία του διαβόλου επάνω στους πιστούς του Χριστού. Καταργήθηκε δηλαδή η εξουσία του διαβόλου με την έννοια ότι ο σατανάς δεν έχει καμία εξουσία επάνω στους πιστούς του Χριστού και αν καμιά φορά μας πειράζει αυτό γίνεται κατά παραχώρηση εν Θεού γιατί όλες οι δοκιμασίες αποσκοπούν και οι πειρασμοί αυτοί αποσκοπούν στην πνευματική μας τελείωση. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι πειρασμοί, θα τον ξεχνούσαμε το Θεό. Και επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς για να ταπεινωνόμαστε και να ζητούμε πάντοτε το μέγα έλεος Του και την βοήθειά Του. Ο Λάζαρος λοιπόν δεν γέλασε ποτέ μετά από την Ανάστασή Του μόνο μία φορά όταν είδε κάποιον να κλέβει ένα πύληνο αγγείο και είπε «Το ένα χώμα κλέβει το άλλο». Και όπως είπαμε, από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο χειροτονήθηκε επίσκοπος Κητίου. Έπειτα από την Ανάσταση του Λαζάρου και καθώς πλησίαζε το Πάσχα και οπως ειπαμε απο τους αποστολους βαρναβα και παυλο χειροτονηθηκε επισκοπος κιτιου επειτα απο την ανασταση του λαζαρου και καθως πλησιαζε το πασχα και επρεπε να αναχωρήσει για τα Ιεροσόλυμα ο Ιησούς, συγκέντρωσε τους δώδεκα μαθητάς και είπε προς αυτούς «Ιδού, αναβένομεν εις Ιεροσόλυμα και τελεσθήσετε πάντα τα και γραμμένα δια των προφητών το ιό του ανθρώπου». Θα εκπληρωθούν δηλαδή τα όσα έγραψαν για τον ιό του ανθρώπου οι προφήτες. Θα παραδοθεί δηλαδή αυτός στους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, θα τον εμπέξουν, θα τον υβρίσουν και αφού τον μαστιγώσουν θα τον θανατώσουν. Οι μαθητές όμως δεν αντιλήφθηκαν το νόημα των λόγων του Χριστού. Έπειτα αφού ανεχώρησαν από την κομμόπολη Εφραίμ, έφθασαν προπαραμονή του Σαββάτου πρώτου Πάσχα στην κόμη της Ιεριχούς, όπου είχαν αποφασίσει να μείνουν την ημέρα αυτή για να αναπαυθούν. Την επομένη ημέρα, παραμονή δηλαδή του Σαββάτου πρώτου Πάσχα, θα ανέβαιναν εις την Ιερουσαλήμ, κάνοντας πορεία έξι περίπου ωρών. Εκεί στην είσοδο της Ιεριχούς, κάθονταν πλάι στο δρόμο δύο τυφλοί, οι οποίοι ζητούσαν ελεημοσύνη. Όταν άκουσαν ότι πλησιάζει ο Ιησούς με την πολυπληθή συνοδεία Του, σηκώθηκαν και ξεκίνησαν να φωνάζουν. Αυτοί όμως που συνόδευαν τον Ιησού τους επέπληξαν και τους είπαν να σιωπήσουν. Αυτοί όμως δεν σιώπησαν, αλλά με περισσότερη δύναμη φώναζαν και έλεγαν «Ελέησέ μας Κύριε Ιέ του Δαβίδ». Ο Ιησούς τότε σταμάτησε και τους ρώτησε «Τι θέλετε να κάνω σε εσάς» «Κύριε, σε παρακαλούμε να μας κάνεις να δούμε το φως» απάντησαν σε Αυτόν. Ο Ιησούς τότε τους ευσπλαχνίστηκε, άγγιξε με τα χέρια του τα μάτια τους και αμέσως οι τυφλοί ανέκτησαν το φως τους και τον ακολούθησαν δοξάζοντες το όνομα του Θεού. Η υποδοχή του Ιησού στην Ιεριχώ ήταν λαμπροτάτη. Πλήθος λαού είχε συγκεντρωθεί στους δρόμους, από τους οποίους επρόκειτο να περάσει. Είχε ακουστεί το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, είχε ακουστεί το θαύμα της θεραπείας των δύο τυφλών και πάρα πολλοί λαός καθόταν δεξιά και αριστερά από τον κεντρικό δρόμο για να δουν το Χριστό που θα περάσει. Ανάμεσα στο πλήθος αυτό ήταν και ένας αρχιτελώνης πλούσιος, ο οποίος ονομαζόταν Ζαχαίος. Ζαχαίος είναι εβραϊκό όνομα και σημαίνει Ζαχαρίας, δηλαδή καθαρός και αθώος. Ο Ζαχαίος ήταν μικρού αναστήματος και για να δει τον Ιησού ανέβηκε πάνω σε μία σικομορέα, σε μία σικομουριά. Ο Ιησούς είδε τον Ζαχαίο επάνω στην σικομορέα, στάθηκε μία στιγμή και του είπε «Ζαχαίε, τρέξε να κατέβεις διότι σήμερα στο σπίτι σου πρέπει να φιλοξενηθώ» ο Ζαχαίος γεμάτος χαρά κατέβηκε από το δένδρο και έτρεξε στο σπίτι του για να ετοιμάσει τα της φιλοξενίας. Όταν ακούστηκε ότι ο Ιησούς θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του αρχιτελώνου, πολλοί ξεκίνησαν να ψιθυρίζουν ότι δεν ήταν σωστό να διανυχτερεύσει στην οικία ενός αμαρτωλού και αδίκου ανθρώπου. Ξεκίνησαν δηλαδή να σχολιάζουν αρνητικά τη στάση αυτή του Χριστού. Ο Ιησούς όμως δεν έλαβε υπόψη του αυτές τις μεμψιμυρίες, αυτά τα αρνητικά σχόλια ο Χριστός δεν τα λογάριαζε καθόλου γιατί ο Χριστός ήρθε στην γη να ψάξει και να βρει το απολολός πρόβατο. Όταν μετέβει ο Χριστός στην οικία του Ζαχαίου, αυτό τον προσκύνησε και με συγκίνηση είπε «Από την ημέρα αυτή, Κύριε, θα αλλάξω ζωή. Ιδού, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίδω στους φτωχού. και όποιον έχω αδικήσει έως τώρα θα τον αποζημιώσω στο τετραπλάσιο. Ο Ιησούς ευχαριστήθηκε και είπε «Σήμερον εισήλθεν η σωτηρία εις τον οίκον τούτον και αυτός ο αρχιτελώνης ανεδείχθη Υιός του Αβραάμ. Ο δε Υιός του ανθρώπου ήρθε για να σώσει το απολολός πρόβατο». Την επομένη ημέρα ο Ιησούς, μαζί με αυτούς που τον ακολουθούσαν, ξεκίνησε την ανάβαση από την Ιεριχώ προς τα Ιεροσόλυμα. Ο δρόμος, αγαπητοί αδελφοί, είναι ανηφορικός γιατί η Ιεριχώ βρίσκεται 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου Θαλάσσης. Οι περισσότεροι από αυτούς που ακολουθούσαν τον Χριστό μπήκαν στην πόλη των Ιεροσολύμων ενώ ο Χριστός μαζί με τους μαθητές του σταμάτησε στην Βιθανία. Εκεί φιλοξενήθηκε στην οικία του Σίμωνος του Λεπρού, ο οποίος Σίμωνας ο Λεπρός είχε θεραπευθεί από τον Ιησού και ήταν ο πατέρας του Λαζάρου και των δύο αδελφών του Μάρθας και Μαρίας. Όλοι αυτοί λοιπόν παρεκάθησαν στο δείπνο που παρετέθη. Κατά την ώρα του δείπνου η αδελφή του Λαζάρου η Μαρία θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τον Ιησού με έναν τρόπο εξαιρετικό. Πήρε ένα δοχείο με πολυτίμητο μύρο. Το μύρο αυτό ήταν νάρδος. Η νάρδος ήταν ευωδιαστικό φυτό από τις Ινδίες προερχόμενο και μία λίτρα νάρδου κόστιζε περίπου 300 δινάρια. Το δυνάριο ήταν ρωμαϊκό νόμισμα αξίας 84 λεπτών. Επήρε λοιπόν το δοχείο με το πολυτίμητο μύρο της Νάρδου η Μαρία και άλυψε με αυτό τα πόδια του Ιησού και κατόπιν τα σκούπισε με τους βοστρίχους της κόμης της, με τα μαλλιά της κεφαλής της. Όλοι μαζί με μεγάλη συγκίνηση παρακολουθούσαν την σκηνή αυτή και επεδοκίμασαν την πράξη αυτή της Μαρίας η οποία πράξη ήταν δείγμα βαθιάς ευγνωμοσύνης και τιμής. Ένας όμως από τους μαθητές του Ιησού, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος επρόκειτο εντός ολίγων των παραδώσει του εχθρούς του, δυσαρεστήθηκε και ξεκίνησε να διαμαρτύρεται. «Γιατί», έλεγε, «να μην πολιθεί το μύρο αυτό το οποίο άξιζε 300 δινάρια και να μην δοθούν τα χρήματα αυτά στους φτωχούς». Και το είπε αυτό όχι ότι επειδή τον ένοιαζε για τους φτωχούς, αλλά επειδή κρατούσε το κοινό ταμείο και από τα χρήματα αυτά κρατούσε και για τον εαυτό του. Ο Ιησούς επειδή γνώριζε ως Θεός ότι και άλλοι από τους παρισταμένους σκεπτόντουσαν όπως ο Ιούδας, έδωσε την εξής απάντηση «Η Μαρία καλώς έπραξε. Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε μεταξύ σας». Εμένα όμως δεν θα με έχετε. Και αυτό έγινε το ότι με άλυψε με μύρο ως προετοιμασία για τον ενταφιασμό μου. Και τότε ο Ιούδας δυσαρεστήθηκε ακόμη περισσότερο. Την νύχτα έφυγε κρυφά από την Βιθανία, πήγε στην Ιερουσαλήμ και παρουσιάστηκε μπροστά στους αρχιερείς του Συμβουλίου στο σπίτι του καιάφα το Συμβούλιο είχε αποφασίσει, όπως γνωρίζουμε, την σύλληψη και την θανάτωση του Ιησού. Ο Ιούδας είπε στους αρχιερείς, «Τι θα μου δώσετε, υπόσχομαι να σας τον παραδώσω». Οι αρχιερείς υποσχέθηκαν να του δώσουν τριάκοντα αργύρια. Να πούμε κάτι να διευκρινίσουμε το ιστορικό πλαίσιο, αγαπητοί αδελφοί, το γεύμα αυτό που παρετέφει στην βιθανία στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Ο Σίμωνας ο Λεπρός, όπως είπαμε, ήταν ο πατέρας του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας. Το γεύμα αυτό παρετέφει ημέρα Σάββατο, μία ημέρα δηλαδή πριν την Κυριακή των Βαΐων. Και η Μαρία, ως δείγμα ευγνωμοσύνης, άλυψε τα πόδια του Χριστού με μύρο. Δεν έχει όμως καμία σχέση η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου με την αμαρτωλή γυναίκα που άλυψε το Χριστό με μύρο την Μεγάλη Τετάρτη. Για την αμαρτωλή γυναίκα είπε ο Χριστός ότι η πράξη της αυτή θα γίνει γνωστή όπου και αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ποια πράξη η πράξη της μετανοίας της. Ότι πως μια αμαρτωλή γυναίκα έδειξε τόσο μεγάλη μετάνοια με τόσο μεγάλη αγάπη προσήλθε στο Χριστό και ο Χριστός της είπε «Γυναίκα, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, σου συγχωρούνται για το μεγαλείο της αγάπης σου». Ενώ για την Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, δεν είπε ο Χριστός ότι θα κηρυχθεί η πράξη της όπου κι αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλο η μία περίπτωση όπου η Μαρία ως δείγμα ευγνωμοσύνης άλυψε με μύρο το Χριστό και άλλο η αμαρτωλή γυναίκα της οποία το όνομα δεν σώζεται. Και πάρα πολλοί βλάσφημοι και αιρετικοί την ταυτίζουν με την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Αυτό όμω είναι μεγάλη αμαρτία και μεγάλη πλάνη. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν είχε το πάθος αυτό, το αμαρτωλό πάθος της πορνείας. Ότις βλασφημία για αυτούς που τα λένε αυτά. Η Αγία Μαγδαληνή είχε επτά δαιμόνια. Πλεονεξίας, πνεύμα ακάθαρτο, πνεύμα αυτά που λέει μέσα η Αγία Γραφή, όχι όμω τη πορνεία. Και ο Χριστό την ελευθέρωσε την Αγία Μαγδαληνή από τα επτά δαιμόνια, και επειδή ήταν εύπορη, ω δείγμα ευγνωμοσύνη για την θεραπεία τη, διακονούσε το Χριστό και τους Αποστόλους από τα υπάρχοντά της, όπως έκαναν και οι άλλες γυναίκες που ακολουθούσαν το Χριστό. Τους εξασφάλιζαν δηλαδή τα προστοζήν, ένα κομμάτι ψωμί, κάπου μία στέγη να περάσουν τη νύχτα, αυτό εννοεί διακονούσαν το Χριστό και τους μαθητές του. Εκεί στο γεύμα αυτό που λέμε που έγινε στην Βυθανία, ημέρα Σάββατο πρώτων Βαΐων, η Μαρία καθόταν, κοντά στα πόδια του Χριστού και η Μάρθα διακονούσε το τραπέζι. Και είπε ο Χριστός στην Μάρθα, «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνά και τυρβάζει περί πολλά». Η Μαρία εξέλεξε το καλύτερο φαγητό, την καλύτερη μερίδα, να καθίσει και να ακούσει το κήρυγμα δηλαδή του Ευαγγελίου. Τελείωσε λοιπόν το γεύμα αυτό, εκάθισαν εκεί ο Χριστός με τους μαθητές του και με τους υπολείπους θα είπαν κι άλλα προφανώς ψυχοφελή τα οποία δεν μας τα αναφέρει η Αγία Γραφή και το βράδυ ο Ιούδας έφυγε κρυφά και πήγε στους αρχιερείς για να συμφωνήσει τα της προδοσίας. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε για το τι συνέβη την επομένη όπου έχουμε η μέρα Κυριακή την είσοδο του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε, καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα να έχουμε και με το καλό να αξιωθούμε να αναβιώσουμε τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού μας. Να αξιωθούμε να αναστηθούμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό μας και να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.